ξημερώματα, όπως καταγράψαμε και στον MSHD εκείνη την ώρα, η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή σε πιθανός κονβόι οχημάτων που μετέφεραν ιρανικό οπλισμό στη Συρία στα δυτικά της πρωτεύουσας Δαμασκού. Αυτή η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από πολλά συριακά μέσα ενημέρωσης και αναμεταδίδεται και από Ισραηλινά μέσα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ των χωριών Αλ-Άσαντ και Αλ-Ντιμάς και από ό,τι φαίνεται τα Ισραηλινά μαχητικά πέτυχαν τον στόχο τους, καθώς οι πληροφορίες δείχνουν μεγάλο χτύπημα. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί ο τύπος των αεροσκαφών που εξαπέλυσαν την επίθεση και δεν αναμένεται να δημοσιοποιηθεί, καθώς το Ισραήλ στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν αναγνωρίζει τις επιθέσεις στη Συρία. Γιατί όμως το Ισραήλ στοχεύει το Ιράν στη Συρία? Το Ισραήλ ανησυχεί εδώ και χρόνια για την αυξανόμενη επιρροή του Ιράν στη Συρία και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Οι κύριοι λόγοι για τα πλήγματα του Ισραήλ εναντίον Ιρανικών στόχων στη Συρία περιλαμβάνουν: ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Το Ισραήλ αντιλαμβάνεται την Ιρανική παρουσία στη Συρία ως άμεση απειλή για την εθνική του ασφάλεια. Η υποστήριξη του Ιράν στη Χεζμπολάχ, μια σιιτική μαχητική ομάδα με έδρα το Λίβανο, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για το Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ έχει διεξάγει πολλούς πολέμους κατά του Ισραήλ και πιστεύεται ότι έχει χιλιάδες ρουκέτες που μπορούν να στοχεύουν Ισραηλινές πόλεις και έχουν δημιουργηθεί με Ιρανική βοήθεια. Αποτροπή μεταφοράς όπλων. Το Ισραήλ στοχεύει να αποτρέψει τη μεταφορά προηγμένων όπλων από το Ιράν στη Χεζμπολάχ και σε άλλες ένοπλες δυνάμεις που δραστηριοποιούνται και στη Συρία. Αυτά τα όπλα θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις δυνατότητες αυτών των ομάδων και να αποτελέσουν μια πιο σημαντική, ασύμμετρη και άμεση απειλή για το Ισραήλ. Οποιαδήποτε δραστηριότητα που υποστηρίζεται από το Ιράν κοντά στα Ισραηλινά σύνορα θεωρείται ως πρόκληση, που οδηγεί σε προληπτικά χτυπήματα από τις δυνάμεις των Ισραηλινών, κάτι το οποίο, όπως φαίνεται, πραγματοποιήθηκε και σήμερα. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εξέλιξη αυτή στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.